Εφόλης της ύλης. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ασχολείται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ραδιοφωνικές παρεμβάσεις Εφόλης της ύλης από τον ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και άρχοντα ακτουάριο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα. Μηνύματα ελπίδας εφόλης της ύλης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα εφόλης της ύλης και πάλι στη ροή του σταθμού μας αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια της χθεσινής προσπάθειάς μας να προσεγγίσουμε το ενδιαφέρον θέμα της στοματικής υγείας. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Οι δυνατότητες της θεραπευτικής παρέμβασης με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας στην οδοντιατρική». Καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ανδρέας Χατζικυριάκος. Αναφερθήκαμε περιληπτικά στο πλούσιο βιογραφικό του, στην χθεσινή μας εκπομπή και κατανοήσαμε όλοι την επιστημονική του κατάρτιση πάνω στο θέμα της στοματικής υγείας και κυρίως στο ρόλο της για την πρόληψη των τοπικών στοματικών παθήσεων αλλά και των γενικευμένων παθήσεων. Φίλοι ακροατές, σήμερα θα συζητήσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο μας τις δυνατότητες που προσφέρει η θεραπευτική παρέμβαση της οδοντιατρικής χρησιμοποιώντας όλα τα νέα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Αγαπητοί μου ακροατές, η οδοντιατρική ως επιστήμη, ως επάγγελμα αλλά και ως λειτουργήμα έχει σήμερα καταξιωθεί και αναγνωριστεί από όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Μάλιστα, η εξειδίκευση σε πολλά επιμέρους αντικείμενα και η ραγδαία διείσδυση της τεχνολογίας στην κλινική πράξη έδωσαν νέα όθηση στην αποκατάσταση των πολλαπλών προβλημάτων του στόματο-γνάθο-προσωπικού συμπλέγματος. Δεν είναι μόνο το δόντι, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλοι ακροατές. Η οδοντιατρική πέρασε από πολλά στάδια μέχρι να καθιερωθεί σήμερα σε υψηλά στάνταρτς στη συνείδηση των επιστημόνων αλλά και του κοινού. Ξεκίνησε, ακούστε το αυτό, από την άσκηση στο δρόμο με υποτυπώδη εργαλεία, πράγμα που συμβαίνει ακόμα και σήμερα σε μερικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, μέχρι τα πρώτα οδοντιατρία με το γνωστό επώδυνο για ασθενή και γιατρό, ποδοκίνητο τροχό, και φτάσαμε σήμερα να παρέχονται υπηρεσίες υψηλωτάτου επίπεδου στους ασθενείς, πράγμα το οποίο οφείλεται και στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Εξελίσσονται τα πάντα, όχι μόνο η τεχνολογία αλλά και οι γιατροί. Αυξάνει συνεχώς η γνώση. Σήμερα η μετάδοση της γνώσης μέσω του διαδικτύου σχετικά με νέες τεχνικές, με υλικά, με φάρμακα, με νέες συσκευές και μηχανήματα που κάθε μέρα εξελίσσονται και βελτιώνονται είναι ταχεία και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος οδοντίατρος, επιστήμονας να έχει άμεση ενημέρωση πάνω στα νέα αυτά δεδομένα. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην οδοντιατρική, αλίμονο, συμβαίνει και σε κάθε επιστήμη. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ζούμε στον αιώνα της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας. Αλλά κάνω μια ευχή. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εξέλιξη
γίνεται επαγαθό της ανθρωπότητας. Βεβαίως και από την άλλη μεριά ο οδοντίατρος είναι σόφρον για να εξετάσει με κάθε λεπτομέρεια την αναγκαιότητα κάθε τι καινούργιου, την πολυπλοκότητα της χρήσης του, το κόστος που θα προκύψει από αυτό, το όφελος που θα προκύψει από αυτό για τον ασθενή, και να μην είναι ο οδοντίατρος δέκτης και καταναλωτής άχρηστων πολλές φορές συσκευών και υλικών. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα υπόψη τα ρητά, τα δύο αυτά αρχαία ρητά από τον αρχαιοτά των χρόνων, οφελέιν ημι βλάπτην και βέβαια το γνωστό σε όλους μας παν μέτρων άριστον. Αγαπητέ κύριε Χατζηκυριάκο, σας καλωσορίζουμε και πάλι στο ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης και σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την πολύτιμη παρουσία σας στη φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως και εχθές και σήμερα Κυριακή. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας χαιρετώ και εγώ κύριε Βουλιούκα. Ευχαριστώ πάλι για την ευκαιρία που μου δίνετε για δεύτερη φορά. Πιστεύω έτσι να συνεχίσουμε αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε την προηγούμενη φορά και να συμπληρώσουμε την πληροφόρηση που χρειάζεται. Μου δώσατε πάσα λιγάκι από την πολύ ωραία εισαγωγή που κάνατε για τα οδοντογλύφανα ποδός. Εγώ τα πρόλαβα όταν σαν πρωτοετής το 1965 οι τελειόφοιτοι, οι πεμπτοετής, δουλεύανε με οδοντογλύφανα ποδός στους ασθενείς. Τα είδα με το μάτι μου πώς δουλεύανε. Και φτάσαμε βέβαια εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, που θα πούμε. Εγώ δεν τα πρόλαβα βέβαια. Πρόλαβα όμως τους ανθρώπους που γυρίζαν στις γειτονιές και ακονίζαν τα μαχαίρια με εκείνο τον ποδοκίνητο τροχό. Εκείνο το πρόλαβα. Εκείνο το πρόλαβα και αυτό το είδα. Αυτό υπήρχε τότε. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Χατζηκυριάκο, συνεχίζοντας την χθεσινή ενδιαφέρουσα συζήτησή μας σχετικά με την στοματική υγεία και τις επιπτώσεις της μη τήρησης αυτής σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στο στόμα, στη στοματική κοιλότητα, αλλά και γενικότερα στον οργανισμό, θα ήθελα σήμερα να δούμε, να συζητήσουμε για τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας στην οδοντιατρική. Και βέβαια αν αυτή η συμβολή συνετέλεσε στην αύξηση ή και στην βελτίωση των δυνατοτήτων της θεραπευτικής παρέμβασης στον οδοντιατρικό ασθενή του σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω τη συζήτησή μας με μια βασική ερώτηση. Πόσο σημαντικά έχει επηρεάσει την οδοντιατρική επιστήμη η αλματώδης βελτίωση της τεχνολογίας? Ναι, θα απαντήσω πολύ γενικά βέβαια, γιατί είναι και γενικό το ερώτημα. Βεβαίως μπορούμε να πούμε και ξέρουμε βέβαια ότι τα χαλασμένα δόντια συνδέονται και με μειωμένη αποτελεσματικότητα μάσης, με πόνο, αλλά και με κατάρρευση της αισθητικής, έτσι, του προσώπου μας γενικώς. Επίσης, ξέρουμε ότι με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχουν αυξηθεί τα φθαρμένα, τα καταφθαρμένα δόντια, τα οποία πια φθάνουν στους οδοντιάτρους, και αυτό είναι μια πρόκληση για την οδοντιατρική επιστήμη. Για την αντιμετώπιση πια σήμερα όλων αυτών των συνεπειών όλης αυτής της πρόκλησης, η οδοντιατρική έρευνα, τεχνολογίες, διαχρονικά εξελίχθηκε και προκάλεσε μια πραγματική έκρηξη. Πραγματική έκρηξη. Επανάσταση. Επανάσταση. Έφτασε σήμερα να προσφέρει βιώσιμες λύσεις διατήρησης αλλά και, και διατήρησης των υπαρχόντων, αλλά και αποκατάσταση των φθαρμένων ή απολεσμένων δοντιών, που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να τα κάνει αυτό. Και βέβαια το πρώτο χρήσιμο εργαλείο στο οποίο βοήθησε η τεχνολογία ήταν το να κάνει κανείς σωστή διάγνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, στο διαγνωστικό λοιπόν τομέα προσφέρονται σήμερα ιδιαίτερα εξελιγμένα τεχνολογικά επιτεύγματα που καθιστούν την διαγνωστική διαδικασία απλή, έγκαιρη και μεγάλη ακρίβεια. Τα νέα υλικά μαζί με τις συσκευές τις καινούργιες που μας προσφέρονται σήμερα σαφώς είναι και πολύ πιο συντηρητικές και στην και για τη διαδικασία της διάγνωσης, αλλά και για τη διαδικασία της θεραπείας.
την αντιμετώπιση της φθοράς. Τώρα, επίσης, στις μέρες μας έχει δεχθεί ιδιαίτερη έμφαση στο τομέα της πρόληψης και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί υλικά, συσκευές, τεχνικές που βοηθούν στην έγκαιρη διάγνωση. Και έτσι λοιπόν η διάγνωση με την πρόληψη πάνε μαζί χέρι-χέρι, ούτως ώστε να προβλεφθούν μεγάλες επεμβάσεις που θα χρειαζόταν αλλιώς αν δεν την κάναμε έγκαιρα τη διάγνωση. Μάλιστα. Και βέβαια επίσης η συμβολή της εξέλιξης αυτής της τεχνολογίας έχει οδηγήσει και σε αλλαγή των θεραπευτικών πρωτόκολλων με νέες φιλοσοφίες προσέγγισης που εστιάζουν κυρίως στη χρήση μη τοξικών υλικών. Επίσης στη χρήση ατραυματικών, πια πολύ ατραυματικών χειρουργικών επεμβάσεων ή στη χρήση χαμηλής ακτινοβολίας που είναι ψηφιακές ακτινογραφίες ή δίνουν μεγάλη έμφαση στα συμπτώματα και στον αποκλεισμό μιας πιθανής διασποράς των οδοντιατρικών μολύσεων που εμείς περισσότεροι από τον απλό κόσμο αγνοούν τι αντίκτυπο έχει αυτό στη γενικότερη υγεία, όπως λέγαμε στην προηγούμενη φορά. Συνολικά, θα έλεγα τώρα πολύ γενικά, σας είπα, θα μιλήσω μέσα σε πρώτη φάση, ότι η οδοντιατρική επιστήμη, επειδή είναι μια κατεξοχήν πρακτική, εφαρμοσμένη επιστήμη, έχει να κάνει με πρακτική άσκηση των θεωρητικών γνώσεων, εφαρμογές δηλαδή. Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια έχει κάνει τεράστια άλματα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Και σήμερα μπορεί να υποσχεθεί, τολμώ να το πω αυτό, μπορεί να υποσχεθεί στον κάθε νέο και κάθε νέα ότι μπορεί να του εγγυηθεί διαβίου μια υγιή οδοντοφία. Αυτό το λέω δηλαδή με πλήρη επίγνωση και το λέω και στις ομιλίες μου. Και δεν είναι, δηλαδή μπορεί εφόσον προσεχθεί και από τους ίδιους τα ίδια τα άτομα η στοματική υγιεινή, μπορεί η οδοντιατρική επιστήμη σήμερα να υποσχεθεί ότι δεν θα χάσει κανείς έστω και ένα δόντι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η σύγχρονη τεχνολογία συνέβαλε τα μέγιστα στην εξέλιξη της οδοντιατρικής και βέβαια αύξησε και τις δυνατότητες της θεραπευτικής παρέμβασης. Βέβαια. Τώρα, σε συνέχεια αυτής της ερώτησης, θα ήθελα να σας υποβάλω την επόμενη. Έχει συμβάλει η τεχνολογική ανάπτυξη στη διάγνωση των οδοντοστοματικών παθήσεων? Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτό άρχισα, ακριβώς ότι το είπα προηγουμένως, ότι μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Διαγνωστικά. Σε μεγάλο βαθμό τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις τεχνολογίας στον τομέα της διάγνωσης. Τα πιο σύγχρονα, ας πούμε, διαγνωστικά εργαλεία είναι η ψηφιακή ακτινογραφία που έχουμε, που είναι δηλαδή η εξέλιξη της απεικονιστικής τεχνολογίας που έχουν γίνει με τις ακτίνες κτλ. Αυτή την παίρνουμε μέσα ενός υπολογιστή, νομίζω, γιατί βλέπεις σε μεγάλη εικόνα. Υποθέτει, έτσι, ένα εξελιγμένο, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή με ειδικό πρόγραμμα επεξεργασίας και ακτινογραφικά με τελευταίες τεχνολογίες που έχουν ελάχιστη ακτινοβολία σε σχέση με τα παλιά. Μάλιστα. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα της ψηφιακής. Απαιτείται δηλαδή ελάχιστη ακτινοβολία σε σύγκριση με τις παλαιότερες τεχνικές. Και αντί για τις κλασικές ακτινογραφίες χρησιμοποιούμε ένα σένσορα που είναι συνδεδεμένος με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και με το πάτημα ενός σκοπίου ακτινογραφία έρχεται στον υπολογιστή, ο οδοντίατρος την παίρνει, την επεξεργάζεται, τη διαφοροποιεί, την αποθηκεύει, την κρατάει και ανά πάσα στιγμή και την αρχαιοθετεί, που είναι σημαντικό. Μου επιτρέπετε, ανά πάσα στιγμή σε ζήτηση. Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε τώρα, γιατί ήρθε τώρα αυτή η ερώτηση. Γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοί σας, όταν θέλουν μία πανοραμική, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω, ρωτάω, να μπορέσει να βγάλει κανείς μία πανοραμική εικόνα στο οδοντιατρείο και σου λένε κοίταξε, πήγαινε αύριο, βγάλει την και αλλά τα απόγευμα ή αλλά μετά. Πολύ σωστό το ερώτημα. Ναι, δεν υπάρχει, τόσα και τόσα γίνουν εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλουν μια πανοραμική. Γιατί, τι συμβαίνει, είναι θέμα κοινοβολίας. Τίποτα, απλούστατα είναι το κόστος αγοράς του μηχανήματος. Α, είναι το κόστος. Και της μη απόσβεσής του. Γιατί ποτέ δεν θα αποσβέσει ένας οδοντίατρος το κόστος αυτής της αγοράς. Γιατί αυτές τις ακτινογραφίες ο οδοντίατρος μέσα στο συνολικό κόστος της δουλειάς δεν θα τις χρεώσει ποτέ ξεχωριστά. Μάλιστα. Συμπεριλάβει μες στο κόστος. Ενώ ένας ακτινολόγος τις χρεώνει. Και επειδή είναι σημαντικό το κόστος ενός πανοραμικού ακτινογραφήματος, και αν δεν έχει και πάρα πολύ δουλειά, καταλαβαίνετε ότι το υπολογίζει αυτό. Πολλά οδοντιατρία σύγχρονα όμως, ιδιαίτερα που είναι σε
συνεργασίες, δύο ή τρεις μαζί, σωστά, που έχουν ειδικότητες, ναι, πολλά έχουν πανοραμικό μηχάνημα. Και πρέπει να έχουν, και είναι πολύ βοήθεια. Βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, γιατί είναι και ταλαιπωρία, ξέρετε. Και να πω και κάτι για την πανοραμική, επί τη ευκαιρία, ότι η πανοραμική μας δίνει μια γενική ιδέα όλων των φραγμών, πάνω κάτω κτλ. Και των παραρρυνίων κόλπων κτλ. Όλα μας δίνει. Σωστά. Στοιχεία της άρθρωσης, χοδροειδός, αλλά δεν μας δίνει ακρίβεια. Δεν μας δίνει ακρίβεια. Εντάξει, ναι, σωστό. Όταν σωστό, θέλουμε, σωστό, γιατί έχει μια παραμόρφωση σαφώς από ότι μια οπτικοπαιδική ετνογραφία πίσω από ένα δόντι που πάει συγκεκριμένα με κάθε τη δέσμη και απεικονίζει. Λοιπόν, όταν θέλουμε λοιπόν ακρίβεια, η μικρή ακτινογραφία, η ενδοστοματική, είναι πάλι η ακτινογραφία της επιλογής μας. Έτσι, αυτό το άλλο μας δίνει μια γενική εικόνα που βλέπουμε τα πάντα. Μάλιστα. 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 Λοιπόν, η αξιονική δομογραφία επίσης, η οποία προσέθεσε την τρίτη διάσταση, γιατί μέχρι τώρα ήταν σε δύο διαστάσεις, η ακτινογραφία προσθέτει τρίτη διάσταση που με την τεχνολογία του κομπιούτερ έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, μια εικόνα τριών διαστάσεων. Ναι. Η αξιονική και η μαγνητική σήμερα αποτελούν διαγνωστικό βοήθημα σημαντικό στη μελέτη και των παθολογικών αλλοιώσεων των γνάθων, των μαλακών μορίων, τη γνάθοπροσωπική περιοχή, δηλαδή σιελογόνο, αδένε, κροταφογόρθηκε διάστρωση κτλ. Του βλέπουμε πάρα πολύ καλά και τα μαλακά μόρια. Αλλά και διαγνωστικά, προκειμένου να βάλουμε εμφυτεύματα κτλ., μας δίνουν ακρίβεια τριών διαστάσεων. Μάλιστα. Επίσης, τώρα μιλάμε για τη διάγνωση στον τομέα. Ναι, βεβαίως. Τι έχει βοηθηθεί, αυτό είναι το ερώτημά σας, αυτό απαντάω. Ναι, 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 ναι. Η ενδοστοματική κάμερα επίσης είναι ένα πρωτοποριακό διαγνωστικό μέσο της σύγχρονης οδοντίατρικης. Πώς λειτουργεί αυτό, πείτε μας. Λοιπόν, αυτή χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό και τη διάγνωση μικρών βλαβών, όταν είναι πολύ μικρές και κρυμμένα σημεία του στόματος, που δεν μπορεί να τα δει κανείς με γυμνό μάτι. Αυτό έχει ένα μέγεθος μεγάλο μαρκαδόρο, σαν να έχουμε ένα μαρκαδόρο, στην άκρη του οποίου η μύτη, ας πούμε, έχει μια μικροκάμερα, μικροκάμερα, ναι, ναι, η οποία στέλνει την εικόνα με ακρίβεια και μεγεθυμένη στον υπολογιστή, με έναν ειδικό πομπό που υπάρχει. Και τη βλέπουμε λοιπόν, στην οθόνη του υπολογιστή, δηλαδή. Λοιπόν, στην οθόνη του υπολογιστή, λοιπόν, η οποία είναι και απέναντι στον ασθενή, το βλέπει και ο ασθενής και μπορεί και συζητάει ο γιατρός με τον ασθενή, βλέπεις αυτό, βλέπεις εκείνο κτλ. Σωστά, και το επεξηγεί. Ναι. Μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε και να μεγενθύνουμε βλάβες που βρίσκονται σε δύσκολα σημεία. Τώρα, μπορούμε αυτές τις αρχικές εικόνες να τις αποθηκεύσουμε, να τις συγκρίνουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι μια μικρή αλλίωση που θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Μια αλλίωση του βλενογόνου, ένα μικρό όγκωμα, μια φυλή, κάτι το οποίο καλό είναι να έχουμε εικόνες παρακολούθησης διαχρονικής. Βοηθάει και αυτό, το αποθηκεύουμε και τα παρακολουθούμε. Είναι ένα συνηθισμένο εργαλείο σήμερα η κάμερα, δηλαδή σχεδόν όλα τα νέα οδοντιατρία το έχουν, το συμπεριλαμβάνουν μέσα. Ναι, ναι. Και μαζί με τις μηχανές, τις φωτογραφικές κτλ. Και τις φωτογραφικές, δηλαδή τις ηλεκτρονικές που παίρνουν φωτογραφίες πριν και μετά, βοηθάνε πάρα πολύ και στη διάγνωση. Επίσης, κάτι που βοηθάει στη διάγνωση που θα ήθελα να το θέσω και ίσως δεν ξέρω αν αξίζει κόπο να το πούμε, είναι η λεγόμενη ηλεκτρονική αισθητική ανάλυση. Ηλεκτρονική αισθητική ανάλυση. Ναι. Τι είναι? Είναι μια επαναστατική καινοτομία, είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που παίρνει μια ψηφιακή εικόνα από το πρόσωπο, το χαμόγελο, την εικόνα των δοντιών όπως είναι, πριν κάνει κανείς τίποτα, τη μεταφέρει στον υπολογιστή και με το ειδικό πρόγραμμα που έχει ο οδοντίατρος έρχεται και κάνει δοκιμαστικές επιλογές θεραπευτικές. Αλλάζει χρώμα, αλλάζει σχήμα στα δόντια, μεταφέρει τις θέσεις των δοντιών, μακραίνει μέγεθος στα δόντια, κάνει ό,τι υπολογίζει ότι μπορεί να κάνει και βλέπει το τελικό αποτέλεσμα πώς θα φανεί. Πώς δηλαδή θα προκύψει στο τελικό χαμόγελο. Το βλέπει, μάλιστα, μάλιστα. Το αλλάζει με παρουσία του ασθενή. Όχι, αυτό δεν μου αρέσει, λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα, λίγο πιο ψηλό το δόντι κτλ. Κάνει επίσης και φωνητικές δοκιμές, παρακαλώ, με το πρόγραμμα. Δηλαδή του λέει πες φ, πες δέλτα, πες σίγμα, μπορεί να προφέρει. Έχει το πρόγραμμα τέτοιες δυνατότητες. Μπορεί να προφέρει σωστά. Αυτός έχει κίνηση μέσα. Είναι δηλαδή πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Και στη συνέχεια τι κάνει? Αυτό το πράγμα είτε το δίνει με ένα βίντεο, το βλέπει και με τους οικείους του ασθενής πριν αποφασίσει τι θα κάνει, και όταν συζητήσει και αποφασίσει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα που τον ικανοποιεί, με ένα κατά κάποιο τρόπο τυφλοσούρτη βαδίζει με ένα βαθμό εκ του ασφαλούς προς το τελικό αποτέλεσμα. Ξέρει τι θα του βγει, βλέπει εκ των προτέρων δηλαδή τι είναι αυτό που θα προκύψει. Αυτή είναι η ηλεκτρονική αισθητική ανάλυση. Είναι computer imaging, λέγονται αυτά τα συστήματα. Δεν τα έχουν βέβαια όλα τα ιωτία, τα έχουν μόνο αυτοί που
ασχολούνται με την αισθητική αποκατάσταση, πιο εξειδικευμένοι οδοντίατροι, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο και εντυπωσιακό. Ναι, σωστά. Ναι. Να πω κάτι. Η μαγνητική τομογραφία χρησιμοποιούνται για την βέβαια, μελέτη οστική της κάτω γνάθου ή ξέρω. Εμείς έχουμε προγράμματα. Έχουμε το του κονικού, του κόνου, λέμε, της κονικής δέσμης. Τα κομπίμ είναι αυτά τα οποία είναι πολύ, ας πούμε, καλά για μας, που δίνουν στις τρεις διαστάσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις διαστάσεις της γνάθου και κατά προστιοπίθεια και σε πλάγια κατεύθυνση. Οπότε βλέπεις το πάχος της γνάθου σε όλο το μήκος της και μπορείς έτσι να προσδιορίσεις, ειδικά για τα εμφυτεύματα, μας δίνει πολύ μεγάλη αξία διαγνωστική. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και το οδοντιατρικό μικροσκόπιο επίσης βοηθάει, είναι πιο εξειδικευμένο, μπήκε τελευταία πια στην οδοντιατρική. Εντάξει, είναι μεγάλο. Ηλεκτρονικό δουλεύουμε προφανώς ήταν αυτό, έτσι, ναι. Τι πράγμα? Ηλεκτρονικό πρέπει να είναι. Ναι, είναι, δουλεύουμε με μεγέθυνση 40 επί. Δεν είναι πολύ μεγάλη η μεγέθυνση, αλλά είναι, βοηθάει. Αυτό χρησιμοποιήθηκε στην οφθαλμολογία, παλιά ορεινολογία, αγγειοχειρουργική κτλ. Είναι ηλεκτρονικά αυτά. Και τώρα προχωρούν και στην οδοντιατρική. Πολλά οδοντιατρία τα οποία είναι ιδιαίτερα εξοπλισμένα το έχουν. Μας δίνει μια τρισδιάστατη εικόνα, έχουμε αίσθηση βάθους, ρυθμίζει το φως κτλ. Συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και όλα τα σχετικά. Συγγνώμη όμως, ήθελα να ρωτήσω, όλο αυτό τον υπέροχο εξοπλισμό δύσκολα τον συναντά κανείς σε ένα ιδιωτικό. Ναι, έτσι δεν ναι, είναι. Δίκιο. Όχι όλα. Όχι όλα. Όχι όλα. Ή άρα, κάποιος, πούμε, ναι. Την ψηφιακή ακτινογραφία. Τώρα είναι υποχρέωση. Είναι απαραίτητη. Είναι υποχρεωτικό είναι τώρα με τον νόμο. Α, είναι υποχρεωτικό. Βέβαια, δεν μπορεί να βάλεις μηχάνημα άλλης της παλιότερης. Αυτή περνάει από έλεγχο. Όταν δίδεται η άδεια του οδοντιατρίου. Η ψηφιακή ακτινογραφία. Η κάμερα, η ενδοστοματική κάμερα. Είναι πάρα πολύ συχνό. Όλα τα νέα μηχανήματα τα έχουν αυτά. Ενδοστοματικές κάμερες. Ναι. Βοηθάει. Υπάρχουν δηλαδή εργαλεία και όπως θα πούμε και παρακάτω, υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία και συστήματα τα οποία μπαίνουν στα περισσότερα οδοντιατρία. Εντάξει, σε πιο εξειδικευμένα οδοντιατρία ή σε πια ερευνητικά ιστιτούτα ή στα πανεπιστήμια κτλ. Τα έχουμε όλα αυτά. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν. Τα έχουμε όλα αυτά, βέβαια. Τα έχουμε όλα αυτά γιατί κάνουμε έρευνα επάνω σε αυτά. Και... μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα. Εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά για μένα είναι πρωτάκουστα, πρωτόγνωρισμένα τα οποία άκουσα, δεν τα ήξερα. Όμως επειδή πέρασε αρκετά ο χρόνος, ας προχωρήσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά ξαναεπιστρέφουμε.
Επιστρέφουμε και πάλι φίλοι ακροατές μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με καλεσμένο τον κύριο Χατζικυριάκο, καθηγητή της οδοντιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητούμε για τις δυνατότητες της θεραπευτικής παρέμβασης αλλά και όλες αυτές τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στην οδοντιατρική που προέκυψαν, που ήταν απόρρια από τη συμβολή, από τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Κύριε καθηγητά, συνεχίζοντας αυτό το πραγματικά ενδιαφέρον θέμα για τη σύγχρονη τεχνολογία, πόσο επέδρασε πάνω στην οδοντιατρική, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πόσο, αυτά είπαμε είναι τα διαγνωστικά μέσα τα οποία μιλήσαμε. Τώρα, πόσο σημαντική είναι η εξέλιξη των οδοντιατρικών υλικών σήμερα? Είναι τα ίδια όπως πριν 10 χρόνια, 20 χρόνια? Έγινε πραγματική έκρηξη. Έκρηξη και τώρα η διαχρονική εξέλιξη των οδοντιατρικών υλικών, κύριε Γουγιούκα, είχε σαν στόχο από τη μια βέβαια τη βελτίωση των φυσικομηχανικών ιδιωτήτων, να γίνουν δηλαδή πιο ανθεκτικά, πιο αισθητικά, αλλά κυρίως η τάση και η έρευνα κατευθύνθηκε προς την βιολογική συμπεριφορά. Να παράγονται δηλαδή μη τοξικά, να έχουν βιοσυμβατότητα με τους ιστούς του ανθρώπου. Δηλαδή να είναι ασφαλή για τους ασθενείς, να είναι ασφαλή για το προσωπικό που τα χρησιμοποιεί. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες, ξέρετε, που πρέπει να συμμορφώνονται τελικά. Ναι. Υπάρχουν νομικά ηθικά ζητήματα τα οποία πρέπει να καλύπτουν. Λοιπόν, όλη η έρευνα κατευθύνθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά έχουν κάνει θαύματα. Διάφορα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν επί δεκαετίες, όπως είναι το μαύρο σφράγισμα, το μεταλλικό, το αμάλγαμα, το οποίο ξέρετε ότι ήταν μίξη υδραγύρου και αργύρου και κόνης αργύρου. Ήταν αμάλγαμα αυτό το πράγμα. Και έχει τοξικό υλικό τον υδράγυρο. Το υδράγυρο, βέβαια. Ή τα άλλα μέταλλα που χρησιμοποιούνται για τις γέφυρες και τις στεφάνες, τις κορώνες που λέμε, ήταν προς μίξεις μετάλλων. Όλα αυτά, επειδή διαχρονικά θεωρήθηκαν ότι είναι υπεύθυνα, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, επειδή διαβρώνονται με τα χρόνια σιγά σιγά και παράγουν ιόντα τα οποία καταπίνονται και διασπείρονται στον ανθρώπινο οργανισμό, πάλι οι Σκανδιναβοί έχουν κάνει τεράστια έρευνα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, προσπάθησαν και βρήκαν υλικά αδρανή, ουδέτερα. Κυρίως οι συνθετικές ρητίνες και τα κεραμικά, τις πορσελάνες δηλαδή. Εμφανίστηκαν λοιπόν καινούργια υλικά τα οποία προς αυτή την κατεύθυνση δώσανε και αντοχή και αισθητική. Είναι αισθητικά υλικά, δεν φαίνονται, δεν είναι άσχημα, γιατί προσομοιάζουμε το χρώμα των δοντιών. Και βέβαια έχουν δώσει δυνατότητες επανορθωτικής οδοντιατρικής άπειρες. Επίσης, εμφανίστηκαν νέα συγκολητικά υλικά που συγκολούν τα πάντα με τα πάντα. Όταν λέω τα πάντα, δηλαδή αντί να χρειάζεται να τροχίσεις ένα δόντι για να βάλεις μια κορώνα κτλ., να κολλήσεις εκεί πέρα πάνω χωρίς να το πειράξεις, χωρίς να κάνεις τροχισμό. Και είναι ανθεκτικό αυτό? Τι πράγμα? Είναι ανθεκτικό, κρατάει δηλαδή? Είναι ανθεκτικά με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατασκευής και για κάποιες ενδείξεις. Βεβαίως είναι. Θα σας πω τελικά και για τις γέφυρες χωρίς τροχισμό μετά. Λοιπόν, νέα συγκολητικά υλικά, με πάρα πολύ δηλαδή έτσι, πολύ θεαματικά αποτελέσματα, προσφέροντας και αντοχή και αισθητική. Είναι λεγόμενη επανάσταση των συγκολητικών παραγόντων. Μάλιστα. Συνδέονται δηλαδή διάφορα υλικά με τα δόντια και μεταξύ τους τα υλικά μειώνουν στο ελάχιστο τον τροχισμό των δοντιών, όπως σας είπα. Τα κεραμικά τώρα. Τα κεραμικά αποτέλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Εξαιτίας της καλής βιοσυμβατότητας, ξέρουμε ότι κεραμικά είναι βιοσύμβατα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα τοξικότητας, και αισθητικής που έχουν. Μάλιστα. Ενισχύθηκαν και οι μηχανικές ιδιότητες, γίνανε πολύ ανθεκτικά σαν τα μέταλλα. Και τελευταία πολλής λόγος γίνεται, θα έχετε ακούσει κι εσείς, για τη ζυρκονία, που είναι ένα κεραμικό υλικό, κατατάσσεται στα κρυσταλλιτά κεραμικά και χρησιμοποιείται κατά κόρον πια σήμερα και στην εφυτεματολογία και στην προσθετική. Αντί για μέταλλο χρησιμοποιείται τη ζυρκονία, γιατί έχει την αντοχή και την αισθητική ταυτόχρονα, τη συνδυάζει. Βολεύει να πούμε ότι τα σύγχρονα υλικά είναι πάρα πολλά τα οποία βολεύουν. Εγώ απλώς γενικά σας είπα τις μεγάλες κατηγορίες των υλικών. Ναι. Και βέβαια μπορούμε να πούμε έτσι πολύ επιγραμματικά και την εμφάνιση των βιολογικών μεσολαβητών και των αυξητικών παραγόντων, τα οποία βέβαια
τα ξέρετε εσείς καλά, τα οποία είναι ουσίες που βρίσκονται στα αιμοπετάλια, που αν υπάρχει βλάβη, ξέρω εγώ, απελευθερώνται, τοποθετούνται τοπικά και μετά ενεργοποιούν μηχανισμούς αύξησης. Είναι οι αυξητικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που λείπει κόκαλο και καινούριο κόκαλο χρειαζόμαστε και δημιουργούμε κόκαλο κτλ. Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ εντυπωσιακά και είναι η τελευταία λέξη πια της εμφάνισης των βιολογικών υλικών. Πολύ ωραία. Εκείνο ήθελα να ρωτήσω, το κόστος αυτών των νέων υλικών που μόλις προλίγου μας αναφέρεται σε σχέση με τα υλικά της των προηγούμενων γενεών, ναι, είναι, ναι, σημαντικά υψηλότερο ή... Είναι υψηλότερο. Είναι υψηλότερο. Σημαντικά όχι. Όχι. Το σημαντικά, ξέρετε τι σημαίνει. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν την επαρχή, εγώ επειδή έζησα και τα παλιά και την πρώτη εμφάνιση και την καθιέρωση των καινούριων πια, γιατί τώρα έχουν μπει στην καθημερινή, στη ρουτίνα έχουν μπει. Την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν ως κάτι εξαιρετικό και οι εταιρείες, όπως και τα εμφυτεύματα, αν θα πούμε και παρακάτω, τα εμφάνισαν σε κάτι πολύ καινούριο που πρέπει να τα κάνουν μόνο λίγοι και βέβαια το κόστος ήταν υψηλό. Τα χρεώνανε ακριβά. Σιγά σιγά όμως, επειδή τα μάθαν περισσότεροι και περισσότεροι κτλ., το κόστος κατέβηκε. Γιατί υπήρχε συναγωνισμός. Γίνανε πολλές εταιρείες, κάθε μια προσπαθούσε να προσεγγίσει περισσότερο στο δουλειά του κτλ., να αυξήσει το πελατολόγιο. Με αποτέλεσμα έχουν πέσει. Είναι ακόμα ακριβότερα, αλλά όχι πάρα πολύ που είναι. Δηλαδή δεν είναι διπλάσια, θα λέγαμε, στο πω έτσι πολύ χοντρά. Μάλιστα. Δεν είναι διπλάσια η τιμή. Αντιλήπτω. Κατάτι παραπάνω, αλλά και τα ωφελήματα που έχει κανείς, τα ωφέλη που έχει ΕΠΑ, είναι πολύ σημαντικά και αξίζει τον κόπο εφόσον μπορεί κανείς. Το θέμα είναι, αγαπητέ κύριε Μπουλιούκα, να μπορέσουν να μπουν σε εθνικό σύστημα υγείας, όπως έχουν οι Σκανδιναβοί. Εδώ είναι. Να μπορέσει να υπάρξει κάποια στιγμή μια στοιχειώδη συμμετοχή του κράτους στη σωστή στοματική υγεία και να μπορεί να δίνει. Αυτό είναι ο καημός. Έχετε δίκιο. Ναι, έχετε δίκιο. Άρα, λοιπόν, είπαμε για τα υλικά, είπαμε για τα μέσα, τα διαγνωστικά. Δεν μένει παρά τώρα να σας ρωτήσω, υπάρχει λοιπόν ένας αριθμός από οδοντιατρικές εργασίες που γίνονται. Από αυτές τις κλινικές, ας πούμε, οδοντιατρικές εργασίες, ποιες βελτιώθηκαν θεαματικά, βελτιώθηκαν όλες τα τελευταία χρόνια? Δεν υπάρχει οδοντιατρική ειδικότητα που να μην έχει βοηθηθεί στην τεχνολογία. Μάλιστα. Για τη διάγνωση είπαμε. Ψηφιακή ακτινογραφία. Εμένα θα με ενδιαφέρε να μας πείτε αυτές που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα. Ναι, σας λέω αυτά. Για τη χειρουργική στόματος, θα σας πω τώρα. Για τη διάγνωση, είπα, η ψηφιακή ακτινογραφία, η αξονική μαγνητική. Σωστά, το είπαμε, ναι. Η ενδοστοματική κάμερα. Για τη χειρουργική του στόματος, στις επεμβάσεις, στα χειρουργεία, δεν θα σας πω τώρα για ρομποτική κατευθυνόμενη χειρουργική που υπάρχει και αυτή, γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικά. Α, γίνεται στήματα. Ρομποτική και στο στόμα. Βεβαίως γίνεται, αλλά δεν είναι σε καθημερινή φάση. Γίνονται σε Ινστιτούτα ή σε ιδιωτικές κλινικές κτλ. Υπάρχουν οπτικά συστήματα εντοπισμού τα οποία είναι συνηθέστερα. Έχουν ανοιχνευτεί οι περίθρο φωτός, παρακολουθούν τα χειρουργικά εργαλεία κατά τη διάρκεια της επέμβασης κτλ. Τέλος πάντων, δεν σας λέω για αυτά. Σας πλέω όμως για τα λέιζερ, τα οποία λέιζερ έχουν μπει σε πάρα πολλά οδοντιατρία. Την τεχνολογία των λέιζερ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σήμερα τα τελευταία χρόνια. Σε πολλές βέβαια ιατρικές πράξεις και σε πολλές ειδικότητες το ξέρουμε. Στην οδοντιατρική χρησιμοποιούνται δύο είδη λέιζερ. Αυτά που είναι για σκληρούς ιστούς και αυτά που είναι για μαλακούς ιστούς. Μάλιστα. Λοιπόν, τα των μαλακών ιστών χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια. Με μεγάλη ακρίβεια και πάρα πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, κόβουμε ούλα χωρίς να αιμορραγούνε, κάνουμε τομές, κάνουμε επεμβάσεις, γίνεται αιμόσταση ταυτόχρονα, ας πούμε, και είναι πολύ ωραία. Τις τομές τις ξέρετε εσείς τι σημαίνει τώρα, ας πούμε, με τα λέιζερ. Λοιπόν, αφαιρούμε μικρά ογκίδια από το στόμα κτλ. Και επίσης κάνουμε αποστήρωση ριζικών σωλήνων με τα λέιζερ. Τα των σκληρών ιστών λέιζερ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν αντικαταστήσει τον τροχό, να κόψουν το δόντι δηλαδή όπως το κόβει ο τροχός. Γιατί αφαιρεί μόνο τη μαλακινθήσα οδοντική ουσία, αυτή που έχει μαλακώσει, είναι τεριδονιστή. Την αφαιρεί αυτή. Ναι. Δεν μπορεί όμως να κόψει σε συγκεκριμένο σχήμα τους πολύ σκληρούς ιστούς, την αδαμαντίνη και την οδοντίνη. Ακόμα. Αλλά και αυτά βοηθάνε. Και έτσι λοιπόν σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες τα λέιζερς μπορούν να βοηθήσουν. Στην αφαίρεση τεριδόνας, στη λεύκανση επίσης, στις απονευρώσεις επίσης, κυρίως στις περιοδοντίτιδες για να μην γίνεται αποστήρωση και αφαίρεση των θυλάκων με το λέιζερ, αφαίρεση πρισμένων ούλων, ουλοπλαστική, αν είναι πάρα πολύ ούλα υπερπλασμένα τα αφαιρούμε, λεύκανση. Τα λέιζερ λοιπόν έχουν δώσει μια άλλη διάσταση και στην οδοντιατρική.
Μάλιστα. Επίσης, η κατευθυνόμενη αναγέννηση των ιστών που είπαμε είναι μια διαδικασία μεγάλη που επίσης έχει δώσει τις φυλλογικές διαστάσεις που είπαμε. Τα βλαστοκύτταρα να μην τα αναφέρουμε γιατί βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Λοιπόν, ναι. Αλλά ας πάω εκεί που έγινε η μεγάλη επανάσταση στο τέλος. Έγινε η επανάσταση στην αποκαταστατική οδοντιατρική, στην προσθετική. Δηλαδή... Εκεί που έχουν φύγει τα δόντια και πρέπει να βάλουμε καινούρια, να κάνουμε κατασκευές. Εκεί έχει γίνει πραγματική επανάσταση από βιοράς τεχνολογίας. Λοιπόν, γιατί πρώτα-πρώτα ήρθαν τα εμφυτεύματα, που είναι ένα τεράστιο άλμα. Έχεις πια, αντί να έχεις κινητές συσκευές, γέφυρες κτλ., τα δικά σου δόντια. Είναι σαν να έχεις τα δικά σου δόντια. Αποφεύγεις το βάρβαρο τροχισμό των διπλανών δοντιών, άμα φύγει και άμα χάσεις ένα δόντι, να τροχίσεις τα διπλανά για να βάλεις μια γέφυρα. Δεν χρειάζεται αυτό. Στη θέση που έφυγε το δόντι και το έχασες, εμφυτεύεται ένα εμφύτευμα και κάνεις μια αποκατάσταση πάνω ωραία. Είναι δηλαδή συντηρητική, πιο συντηρητική αυτή η αγωγή. Λοιπόν, και αυτό επίσης που έχει αλλάξει την έννοια της αποκατάστασης είναι η λεγόμενη συσκευή σάρωσης και κοπής. Τι είναι αυτή με δύο λόγια? Σάρωσης και κοπής. Σκανάρισμα και κόψιμο. Δηλαδή, μέχρι τώρα τι έκανε ο οδοντίατρος σταδιακά όταν ήθελε να κάνει μια αποκατάσταση? Τρόχιζε τα δόντια, έκανε τι έκανε στο στόμα και μετά έπαιρνε ένα αποτύπωμα και το έστελνε στο οδοντεχνίτη να κάνει την κατασκευή οδοντεχνίτης, έτσι, να το φέρει, να το δοκιμάσει, να το ξαναστήσει, να πάει να χτίσει την πορσελάνη, να κάνει, να πάει να φύγει. Εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα γίνεται το εξής. Κάνει τι κάνει, προετοιμάζει το στόμα και μέσα με ένα πάλι λεπτό κονδυλοφόρο σκανάρει ό,τι έκανε, το σκανάρει με τεράστια ακρίβεια, περνάει στον υπολογιστή και έχει σαν να έχει ένα αποτύπωμα στην εικόνα. Στον υπολογιστή λοιπόν με το κατάλληλο πρόγραμμα έρχεται και σχεδιάζει αυτό που θέλει να κάνει. Τη γέφυρα, την κορώνα κτλ. Με το υλικό που θέλει να κάνει. Τι χρώμα θέλει, τι σχήμα θέλει. Το δίνει όλο και μετά, αφού το ετοιμάσει, το στέλνει κατευθείαν στη συσκευή που κόβει. Τι κάνει η συσκευή? Παίρνει όλα αυτά τα στοιχεία, διαλέγει ένα κομμάτι ζυρκόνιο ή πορσελάνη στο κατάλληλο χρώμα που του έχει δώσει ο οδοντίατρος και ενώ ο ασθενής κάθεται και διαβάζει το περιοδικό του, αυτό κόβει σε μια ωρίτσα, το ετοιμάζει, έρχεται ο ασθενής, το βάζει στο στόμα και φεύγει. Δεν χρειάζεται πήγαινε έλα. Δηλαδή, αυτό είναι ταλαιπωρία, πραγματικά το πήγαινε έλα. Καταλάβατε δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ναι, το πράγμα? Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και πολύ μεγάλη κέρδος χρόνου, βέβαια, και κέρδος ταλαιπωρίας και τα λοιπά και κακουχίας για το στόμα και τα λοιπά. Πολύ σωστά. Αυτό το πράγμα, το κόψιμο, λέγεται τεχνική cut-cam. Δηλαδή το ένα σχεδιάζει και το άλλο κόβει. Λοιπόν, η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί διάφορα, όλα τα υλικά. Μπορεί να κόψει, να χρησιμοποιήσει ρητίνες, κεραμικά, μέταλλα, πλαστικά, να κατασκευάσει τα πάντα που χρησιμοποιούν σήμερα στην οδοντιατρική. Μάλιστα. Ένα λοιπόν άλμα αυτό και ένα άλμα βέβαια είναι στην αισθητική οδοντιατρική που οπωσδήποτε σας είπα και την αισθητική ανάλυση σας είπα, ναι, και το χρώμα. Δεν χρειάζεται να πάρει ο οδοντίατρο χρώμα, να πάει να βλέπει ποιο το ταιριάζει και να παίρνει καθρέφτη ο ασθενής και να λέει ποιος αρέσει, ποιο δεν αρέσει, αλλά έχει το φασματοφωτόμετρο, παίρνει μόνο του χρώμα, κατευθείαν ψηφιακά, το παίρνει γιατί έχει δικό του φωτισμό, το συγκεκριμένο ειδικό φωτισμό που χρειάζεται. Το στέλνει στο εργαστήριο και έρχεται το χρώμα χωρίς να μπει το ανθρώπινο μάτι, το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από το φως. Αν το φως του ιατρείου είναι διαφορετικό και μετά, το χρώμα δεν θα βγει σωστό. Να πω και για τη λεύκανση, και εκεί βέβαια έχουμε πολλά συστήματα τα οποία κάνουν τηλεφωνία. Ωραία, που είναι εντάξει. Λόγος τελευταία. Εντάξει. Λοιπόν, να μην επεκταθούμε, γιατί. Δεν έχω να πω. Όχι, ναι, δεν μπορώ εγώ να έχω μία. Σα έφαγα το χρόνο, γιατί. Όχι, αλλά δεν μπορούσα. Όχι, εγώ. Ένα λόγο προσπαθούσα να πω. Εγώ έχω μία ερώτηση. Ξέρετε, αλλά θέλω ερωτήσεις να μου κάνετε. Ακούστε λοιπόν τώρα την ερώτηση. Δεν υπάρχει εμβολία ότι από τους καλύτερους φίλους και συνεργάτες μου ήταν πάντα οδοντίατροι, διότι αυτοί εξασφάλιζαν μία υγιεινή στα δόντια, τα οποία μου επέτρεπαν ένα ωραίο γεύμα. Έτσι. Ναι, μα έτσι είναι. Τώρα να λέμε και την πραγματικότητα. Για όλους μας, η ευεξία. Ναι, βέβαια. Αλλήμον, τι να το κάνω πάνω, δηλαδή, να είμαι σε όλα καλά και να μην έχω καλή υγεία στοματική και να μην μπορώ να πάω να φάω μια ψητή μπριζόλα για να έχει το κόκαλο και να το σκέφτομαι. Καταλάβατε. Το θέμα είναι το εξής. Όλα καλά, αλλά ενώ θέλω να πάω λοιπόν στον οδοντίατρο και πηγαίνω, δόξα τω Θεώ, συνήθισα, εκείνο το οποίο πάντα φοβόμουν ήταν εκείνη η αναισθησία με τη βελόνα. Έλεγα, Θεέ μου, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα τους έλεγα, όταν
είχα τελειώσει την εξειδίκευση στην καρδιοχειρουργία, τους έλεγα, βρε παιδιά, μήπως έχετε να ρίξετε λίγο σπρέι πάνω στο ούλο που θα τρυπήσετε και μετά να βάλετε τη βελόνα. Ναι, είχαμε βρει μια λύση, δόξα τω Θεώ, και το εφαρμόζαμε. Δεν ξέρω, τώρα βλέπω ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν πιο λεπτές βελόνες, δεν γίνεται αυτό το σπρέι. Και βέβαια το άλλο άγχος που είχε ο κόσμος, από ρωτάω μεγάλους, μεγαλύτερους από εμένα που είχαν προβλήματα, μου λένε, γιατρέ μου, οδοντιατρικός τροχός. Ήταν οι δύο μεγαλύτεροι φόβοι, δηλαδή από μια μεριά ο τροχός, από την άλλη μεριά η αναισθησία με τη βελόνα. Και ήταν φόβος όχι μόνο για κάθε ασθενή βέβαια, αλλά ξέρετε, αν έχει φόβο ασθενής, το μεταδίδει αυτό και στον οδοντίατρο. Έτσι. Τώρα, υπάρχει καμιά βελτίωση σήμερα? Αν με ρωτήσετε εμένα, θα σε έλεγα... Δεν, έτσι είναι. Εξακολουθεί και υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή ασθενής που να μην επιθυμεί αποφυγή του τροχίσματος και της βελόνας. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Και εμείς, ναι, και εγώ ο ίδιος όταν κάθομαι στην καρέκλα, αισθάνομαι άβολα. Είναι δηλαδή ενόχληση σημαντική. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα ο τροχισμός των δοντιών, τα είπατε εσείς. Ξεκίνησε από τεχνικές και εργαλεία, ξέρω εγώ, αυτά. Στον δρόμο, ναι. Αρχαία, ναι. Ναι. Και είναι μια διαδικασία που εξακολουθεί ακόμα και είναι αναγκαστική. Ναι. Πρέπει να γίνει. Χρησιμοποιήθηκαν, ναι, διαχρονικά. Ξεκίνησαν πριν από τα δοντογλύφανα του ποδιού, ήταν τα εργαλεία χειρός. Τα ξέστρα. Κόβανε τα δόντια ξύνοντας, σαν μαχαιράκια. Και μετά τα προλάβατε τα... αυτά. Τι πράγμα? Τα προλάβατε εσύ? Όχι, φυσικά. Τα περιστροφικά κοπτικά εργαλεία μπήκαν μετά με τις στροφές. Τώρα έχουν βελτιωθεί πολύ βέβαια, γιατί φτάνουν τις 800.000 στροφές το λεπτό. Τα κοπτικά είναι πάρα πολύ μεγάλης ακριβίας. Δηλαδή δεν κόβεται ο δόντιο, το καταλαβαίνεις. Γιατί ο πόνος, το τροχό, προέρχεται από την αύξηση θερμοκρασίας. Αυξάνεται η θερμοκρασία στο δόντι και έτσι παράγεται ο πόνος. Όταν κάνεις μια πολύ καλή, ας πούμε, ψήξη με ένα κατεωνισμό, με ένα σύγχρονο κατεωνισμό νερού, δεν υπάρχει περίπτωση πόνου. Είναι η αίσθηση του θορύβου περισσότερο. Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα. Χρησιμοποιήθηκε και άλλη τεχνική με εκτόξευση σωματιδίων. Αλλά και αυτή δεν έδωσε καλύτερα αποτελέσματα, γιατί και εκείνα πονούσε σχετικά. Τώρα μπήκαν τελευταία οι υπέρηχοι. Ο τροχός αρχίζει σε ορισμένες περιπτώσεις και αντικαθίσταται πια, ναι, με υπέρηχους. Και στην καρδιοχειρουργική μπήκαν οι υπέρηχοι. Ναι, κόβουν και τον κόκαλο, κόβουν και την παρασκευή μαστικής αρτηρίας και τα λοιπά. Ναι, ναι, όχι, οι σκλήρωσεις τους μπήκαν τώρα οι υπέρηχοι. Και κόκαλο κόβουν και τους σκλήρωσεις τους και τα λοιπά. Αλλά δεν έχουν περάσει σε μεγάλη αυτό. Θέλουν βελτίωση ακόμα. Και με κτηνοβολία λέιζερ και τα λοιπά. Τώρα να πούμε και το κάτι από άλλο όμως, ότι στην πραγματικότητα η αναγκαιότητα του τροχισμού έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό λόγω της πρόληψης που είπαμε. Και σωστά, των συντηρητικών τεχνικών που έχουν ελαχιστοποιούν. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Σωστά. Γέφυρες χωρίς τροχισμό, είπαμε. Γέφυρες χωρίς τροχισμό. Ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι. Οι συγκολούμενες γέφυρες. Είναι λεγόμενες γέφυρες Maryland αυτές. Γιατί πρωτοπαρουσιάστηκαν εκεί. Λοιπόν, τα εμφυτεύματα που δεν χρειάζεται να τροχίσεις για να βάλεις κατασκευές, φυτεύεις εκεί που χάθηκε το δόντι. Εντός παρενθέσεως το φυτεύεις, έτσι. Ναι, 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 εντάξει. Όταν όμως ο τροχισμός θεωρείται αναπόφευκτος, τα νέα συστήματα κοπής, σε συνδυσμό με την αναισθησία που κάνεις και δεν καταλαβαίνει τίποτα, εγγυώνται ταχύτατες. Τώρα για το θέμα της βελόνας, όντως είναι μια ανησυχία και ένας φόβος. Στην καθημερινή πράξη οδοντίατρια αντιμετωπίζουν ασθενείς που είναι πολύ, μερικές φορές πολύ φοβισμένοι. Πολύ φοβισμένοι, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν καν στον οδοντίατρο γιατί φοβούνται τη βελόνα. Το θέμα έχει ερευνηθεί. Το θέμα έχει ερευνηθεί και από εμάς. Βλέπετε ότι είχα δίκιο. Βέβαια. Λοιπόν, μερικοί ερευνητές, όχι δικοί μας εδώ, πιστεύουν ότι η οδοντιατρική φοβία οφείλεται στις επώδυνες προηγούμενες εμπειρίες. Δεν έχει τεκμηριωθεί αυτό το πράγμα. Άλλη αντίληψη λέει πάλι ότι μεταδίδεται από τους γονείς και κυρίως από τη μητέρα που εκφοβίζει το παιδί ότι να ξέρει θα σε πάω στον γιατρό και οδοντίατρος κτλ. Λοιπόν, η σκανδιναβική άποψη, πάλι εκεί είμαι ο παδός εγώ και με εννοεί, θεωρούν ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οδοντίατρου και του προσωπικού συμβάλλουν πάρα πολύ στην αύξηση ή στον περιορισμό της ανησυχίας. Δηλαδή ανεβάζουν ή κατεβάζουν την ουδό του πόνου, που λέμε εμείς οι γιατροί, ανάλογα με το τι βλέπει και τι ακούει και το τι προσλαμβάνει ο ασθενής. Γι' αυτό ακριβώς, αυτό το είδα με τα μάτια μου και το δούλεψα, εφαρμόζουν οι Σκανδιναβοί τη λεγόμενη ηχοαναλγησία. Τι κάνουνε? Δηλαδή? Απομονώνουν τον ασθενή από το ηχητικό, ηχητικά, το περιβάλλον, το βάζουν
ακουστικά, παρακολουθεί μία ταινία απέναντι σε μία τηλεόραση που έχει, μία μικρή επάνω στο μηχάνημα. Ναι, ναι. Απομονώνει το περιβάλλον, δεν βλέπει εργαλεία, ούτε βελόνα, ούτε σύριγγες, όλα έρχονται από πίσω ενώ είναι εξαπλωμένος και πετυχαίνουν μέχρι, λένε, και μικρές επεμβάσεις χωρίς καθόλου αναισθησία. Χαλαρώνει ο ασθενής επειδή δεν βλέπει και δεν ακούει. Είναι μία περίπτωση κατά κάποιο τρόπο λιγάκι έτσι παράξενη, αλλά εγώ το έχω δει να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο και το έχουν εφαρμόσει πολλές ομάδες εκεί στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Τώρα, να πω και το άλλο, ότι η αναισθησία δεν προκαλεί ανησυχία μόνο στον ασθενή, αλλά και στον οδοντίατρο. Γιατί ο οδοντίατρος έχει άλλες ανησυχίες. Έχει πρώτα την ανησυχία της επιτυχίας της αναισθησίας. Θα πιάσει η αναισθησία, θα έχει το βάθος που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του. Έχει τα παιδιά. Τα παιδιά πώς θα αντιδράσουν εκεί. Και είναι πολύ ευαίσθητο να προσεγγίσεις ένα παιδί να το κάνει στην αισθησία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή για να μην έχει μια επώδυνη εμπειρία. Επίσης, πολλοί φοβούνται για αλλεργικές αντιδράσεις ή επιδράσεις στο καρδιαγγειακό κτλ. Γιατί υπάρχουν και αυτά σε μικρό ποσοστό βέβαια. Έχουν και αυτοί δηλαδή τη δική τους ανησυχία οι ασθενείς. Οι γιατροί. Αλλά οι ασθενείς ανησυχούν περισσότερο για τη διαδικασία. Για το αν θα πονέσουν δηλαδή και όχι για το αν θα μου βιάσει και. Αν θα έχουν καμιά επίπτωση δηλαδή επάνω σε αυτό. Τώρα, είπατε για το επιφανειακό σπρέι. Βοηθάει. Το κάναμε όλοι αυτό. Το κάναμε όλοι δουλεύουμε τόσα χρόνια. Βάζει επιφανειακά σπρέι όταν γίνεται η έμπαρση και περνάει η βελονίτσα εκείνη η λεπτή που είναι σαν τρίχα πια η σύγχρονη βελόνα. Δεν καταλαβαίνει τίποτε. Και αν κάνει και λίγο αργή έγχυση, σιγά σιγά ρίξει το φάρμακο γιατί ο πόνος από εκεί έρχεται. Επειδή μπαίνει το φάρμακο μέσα. Διατείνονται οι αισθήτων. Ναι. Λοιπόν, αν κάνει και μια αργή έγχυση, δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει κανείς τίποτα. Λοιπόν, υπάρχει αναισθησία ψεκασμού, αλλά δεν, δηλαδή σαν ένα πιστολάκι που χτυπάει εκεί και γίνεται ένας ψεκασμός στο βλενογόνο για να διεισδύσει μετά και να απορροφεί, αλλά δεν έχει μεγάλο βάθος. Υπάρχει ο βελονισμός. Και αυτό το είδα με τα μάτια μου στη Σκανδιναβία που δουλεύουν βελονισμός στα δάχτυλα και στο αυτί και δουλεύει στο στόμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά και αυτό βελόνα είναι. Λοιπόν, για την ηχοαναλγησία βέβαια σας είπα. Και γενικά θα λέγαμε, τελειώνω, ότι η αναισθησία και ο τροχός μπορεί ακόμα ας πούμε, να εξακολουθούν σήμερα να αποτελούν όχι ας πούμε μισητές, αλλά δυσάρεστες διαδικασίες. Έτσι. Αλλά οι τεχνικές, τα τοπικά αναισθητικά έχουν βελτιωθεί και εγγυώνεται και ασφάλεια και ελάχιστη ενόχληση. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο φόβος για τη βελόνα και τον τροχό είναι πιο πολύ ψυχολογικό καθεστώς στο μυαλό μας, ως προκατάληψη δηλαδή, παρά προέρχεται από πραγματικές επώδυνες εμπειρίες που. Έχει βιώσει κανείς στην οδοντιατρική καρέκλα. Αυτά γενικώς για το ερώτημά σας για την ανησυχία που έχει. Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Θα προχωρήσουμε γιατί πέρασε και λίγο χρόνο στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά της ώρας θα επιστρέψουμε και πάλι στη ροή της εκπομπής μας.
Επιστρέφουμε και πάλι φίλοι ακροατές μετά το μουσικό διάλειμμα στην εκπομπή Εφόλης της Ύλης με καλεσμένο τον κύριο Χατζηκυριάκο, καθηγητή της οδοντιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με τον οποίο συζητήσαμε για τις δυνατότητες της θεραπευτικής παρέμβασης που μας δίνει, που μας παρέχει η οδοντιατρική σήμερα και οι οποίες είναι αυτές οι οποίες προέκυψαν από την συμβολή, από τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την υπομονή σας, προπαντός για την υπομονή σας, γιατί είστε παρόν για δύο συνεχείς ημέρες, Σάββατο και Κυριακή, στο Ράδιο Ελπίδα, στην εκκλησιαστική φωνή της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Βεβαίως, σας ευχαριστούμε θερμά και για τα όσα ενδιαφέροντα, μα ήταν όλα ενδιαφέροντα, μας είπατε σε αυτές τις δύο εκπομπές. Δική μου ήταν η ευχαρίστηση, κύριε Βουγιούκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να συνέβαλα λιγάκι στην ενημέρωση των ακροατών σας. Ήταν καταπληκτικά όλα αυτά τα οποία ακούσαμε. Θα ήθελα και εγώ να πω στους αγαπητούς μου συναδέλφους, τους οδοντιάτρους, συνάδελφοί μου, ναι στην τεχνολογία, μία που το θέμα ήταν η τεχνολογία, αλλά μετά από λεπτομερή εξέταση κάθε νέο προϊόντος, κάθε νέας εισερχόμενης στο εμπόριο τεχνολογίας. Αυτό ξέρετε γιατί σας το λέω. Θυμάμαι κι εγώ όταν είχε έρθει μία τεχνική με υπερήχους που μας λέγανε δεν χρειάζεται να αλλάζετε την αορτική βαλβίδα, την επασβεστομένη. Θα βάζετε τους υπερήχους, θα διαλύετε το ασβέστιο και η βαλβίδα θα λειτουργεί κανονικά. Το επιχειρήσαμε. Θυμάμαι στο ΑΧΕΠΑ, το επιχειρήσαμε. Ήταν μια νέα τεχνολογία που είχε έρθει από την Αμερική. Διαπιστώσαμε μέσα σε 2-3 μήνες ότι οι άρρωστοι γυρίζαν πίσω σε βαρύτερη κατάσταση. Και βέβαια εγκαταλείφθη. Γι' αυτό λέω ότι κάθε τι καινούριο ας το εξετάζουμε με σύνεση και όχι με ενθουσιασμό. Και να επαναλάβω βέβαια και σήμερα στους ακροατές μας, προσοχή στη στοματική σας υγεία. Θα πρέπει να γίνει σε όλους μας, όπως είπα και χθες, βασικό καθημερινό μας μέλημα, αλλά και αιτία για να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρό μας σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα για να τον έλεγχο της στοματικής μας κοιλότητας. Κύριε καθηγητά, σας εύχομαι να είστε πάντα γερός, με έμπνευση και δημιουργικότητα. Η προσφορά σας, πέραν πάσης αμφιβολίας, και αυτό το έχει γράψει και η ιστορία, στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπήρξε μεγάλη, υπήρξε ανεκτήμητη. Επίσης, εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε ευτυχία στην ευλογημένη σας οικογένεια. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλιούκα. Εμείς φίλοι ακροατές, αφού σας ευχαριστήσω θερμά, τόσο εσάς όσο και τον ηχολήπτη μας, τον πατέρα Χρυσόστομο, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας επικοινωνία για το επόμενο Σάββατο για ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα. Έως τότε, χαίρετε, ελπίζετε και υγιένετε. Εφόλης της ύλης. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που ασχολείται με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ραδιοφωνικές παρεμβάσεις εφόλης της ύλης από τον ομότιμο καθηγητή της καρδιοχειρουργικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και άρχοντα ακτουάριο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα. Μηνύματα ελπίδας εφόλης της ύλης.